Μία 40χρονη στα Χανιά διαγνώστηκε με ηλαρά, αυξάνοντα τον αριθμό των κρουσμάτων στην περιφερειακή ενότητα σε 5, όταν πανελλαδικά έχουν καταγραφεί 6 συνολικά. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο γενικό νοσοκομείο με την κατάσταση τη υγεία τη να μην εμπνέει ανησυχία. Το κρούσμα δεν συσχετίζεται με τα προηγούμενα που είχαν εντοπιστεί στι αρχέ Φεβρουαρίου και αφορούσαν έναν 22χρονο από την Αλβανία, μία 33χρονη η οποία είχε ταξιδέψει στη Ρουμανία, μία νοσηλεύτρια και έναν γιατρό. Πάντα σε οτιδήποτε λιμώδε ειδικά όταν αφορά κάποιο μεταδοτικό νόσημα, που η Λερά είναι υπερμεταδοτική. Ε, ακόμα και στην υποψία, το περιστατικό άμεσα απομονώνεται. Ε, στέλνονται οι σχετικές και απαραίτητε εξετάσεις. Και μόλις υπάρχει επιβεβαίωση, αν και εμεί εδώ στην περίπτωσή μας ενημερώθηκε ο ΕΟΔΗ και πρώτης επιβεβαίωσης, δηλαδή από τα, τα κρούσματα ήταν ύποπτα, ούτε καν επιβεβαιωμένα, Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιδημία ιλαράς εκδηλώθηκε κατά τα έτη 2017 και 2018. Την περίοδο εκείνη είχαν δηλωθεί στο Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΕΟΔΗ 3.259 κρούσματα ιλαράς, που αφορούσαν κυρίω μικρά παιδιά από κοινότητε Ρωμά, καθώς και νεαρούς ενήλικες από 25 έως 44 ετών. Από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και σήμερα έχει καταγραφεί περιορισμένος αριθμός κρούσματων. Εδώ βέβαια πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν και ποσοστά επιπλοκών και εκείνο το όλο θέμα, γιατί αν, αν βγάζαμε ένα εξάνθημα και τελείωνε, αυτό δεν θα ήταν προβληματικό. Το θέμα είναι ότι μπορεί να υπάρχει ένα ποσοστό επιπλοκών που μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 30%. Από αναπνευστικό, από πεπτικό, από κεντρικό νευρικό σύστημα. Η εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα μα προσδιορίζεται στο 88%, ενώ το όριο ασφαλεία για τη μη μετάδοση τη νόσου έχει καθοριστεί σε ποσοστό άνω του 95% του γενικού πληθυσμού. Η Ελλάδα στο πρόσφατο παρελθόν έχει βιώσει τρει επιδημίε ηλαρά και έχει πάψει, όπω και άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, να θεωρείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ω χώρα απαλλαγμένη από την ηλαρά. Μετά το 70, εκεί είναι το ερωτηματικό και εκεί κάπου θα πρέπει να ψαχτούν όλοι τα βιβλιάρια τους αν υπάρχουν. Ε, αν θυμούνται αν το έχουν περάσει ή αν έχουν εμβολιαστεί. Αν δεν έχουν εμβολιαστεί, άτομα τα οποία ε, θα μπορούσαν να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή ειδικά υγειονομική, θα πρέπει να εμβολιαστούν. Για την εμφάνιση των κρούσματων Ιλαρά στην Ελλάδα, ο ΕΟΔΙ εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα με πληροφορίε για τον ιό και συστάσει για την προστασία του πληθυσμού. Τα κρούσματα Ιλαρά εμφανίζονται συνήθω στο τέλο του χειμώνα και στην αρχή τη Άνοιξη. Είναι πιο σοβαρή σε βρέφη και ενήλικες, κυρίως λόγω επιπλοκών.